στα μάτια. Λες και ο Μανώλης από εδώ δεν έχει ελεύθερο χέρι για να ακούσει, να δει να πάω. Και η πιο απλή λογική είναι ότι έχει λάθος ελεύθερο χέρι και από τη στιγμή που θα μ' αρπάξει, συνήθως θα μ' αρπάξει για να με χτυπήσει. Άρα θα φάω κανένα ματσόλα από παραδείγματος χάρη και αναγκαστικά θα χρειαστεί να μπλοκάρω. Επίσης, να ξεχάσω ότι είναι και το θέμα νομικού πλαισίου που η αντίδραση θα πρέπει να είναι ίση με τη δράση. Άρα τη στιγμή που μένει και το βάλω σκάφο ομορφιά, στην ουσία επιτίθεμαι, δεν πρέπει να κάνω κάποια αυτοάγγελα. Έτσι. Άρα σε υποθέσουμε ότι είμαι κάπου χωρίς μάιντερς, χωρίς κάμερες κλπ. Κλπ. Αν πάω να χτυπήσω και δεν τα καταφέρω, όπως συστήνουν κάποιοι, το μόνο που θα καταφέρω είναι να εξαγριώσω το μανόλι και εκεί που ήταν να μου δώσω μια-δυο σφαλιάδες και να τελειώνω το θέμα εκεί, ή να με σταλίσω ξύλο. Και στήξει πάρα πολύ μανόλι, πιάνω, δεν γυρνάει με τίποτα. Λογικό, ο Μανώλης είναι 85 και λέει εγώ 65. Και είναι φυσικά αδύνατο να βγάλω την ίδια δύναμη που έχει ο Μανώλης. Φύξε πάλι. Αν όμως χαλαρώσω λίγο το σώμα μου στα κάτω, μπλοκάρω τον καρπό μου και γυρίσω με τον ώμο μου και περάσω, κατέβηκε και είναι και πολύ επώδυνο για τον Μανώλη. Να έξω από εδώ, άμα θέλω, χτυπάω για να το θέσω. Εντάξει, κατανοητό μέχρι εδώ. Να πιάνω μανόλι. Ερχόμαστε τώρα στην περίπτωση που μου κόβει, μου δίνει ματσόλα. Το μου δίνει, μπλοκάρω. Ποτέ το χέρι είναι 90 μοίρες, θα με πάρει πίσω. Αμνία και γωνία, όσο δυνατός και να είναι, όσο δυνατός και να είναι, ξαναλέω, δεν πρόκειται ποτέ να σας πάρει πίσω. Αντιθέτως, επειδή χτυπάω την εσωτερική πλευρά του φίλου μου, θα πονέσει πιάσει. Έρχεται μετά, έχω τσεκαρισμένο με το χέρι μου και σε αυτή την περίπτωση όταν φτιάχνει κάποιο. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι ξεχνάμε εδώ που μας έπιασε. Εντάξει. Γιατί πρέπει να εστιάσουμε στο χέρι που είναι ελεύθερο, αυτό που μας χτυπήσει και όχι αυτό που μας κρατάει. Άρα μου δίνει τη ματσόλα το κάνω, έρχεται το χέρι εδώ πάνω στον καρπό του, η ίδια λογική χαλαρώνω, σαν πίσω γυρνάω, μπήκα. Και από εδώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.